Οι τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα και κώδικα ποινικής δικονομίας, αναγκαιότητα, ασφάλεια δικαίου και η τεχνητή νοημοσύνη και δικαιοσύνη είναι το θέμα του συνεδρίου που διοργανώνει στη Λάρισα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Χαιρετισμό στο συνέδριο θα απευθύνουν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπουγάς, η Εφέτης Ελευθερία Κόνστα και ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτριος Βερβεσός, καθώς και οι πρόεδροι των τεσσάρων δικηγορικών συλλόγων της Θεσσαλίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με μια απόφασή της υψηλού συμβολισμού μας απευθύνθηκε στους δικηγορικούς συλλόγους του εφετείου Λαρίσης προκειμένου να υπάρξει συμμετοχή μας ως συνδιοργανωτών στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί. Θα γίνει στην Λάρισα με παράλληλες δράσεις και στις υπόλοιπες πόλεις της Θεσσαλίας, στις 17 και 18 Νοεμβρίου. Με βάση τον σχεδιασμό προβλέπεται να υπάρχουν δύο ενότητες, δύο θεματικές. Η μία θα αφορά τις τροποποιήσεις των ποινικών κωδίκων, του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας, και η άλλη θεματική θα αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και το πώς αναμένεται αυτή να επιδράσει στην διαδικασία απονομής δικαιοσύνης. Η απόφαση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να πραγματοποιηθεί φέτος το συνέδριο στη Λάρισα έχει συμβολικό χαρακτήρα, αφού ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να καταδείξουν την έμπρακτη συμπαράστασή τους και αλληλεγγύη σε μια περιοχή που επλήγει από την θεομηνία. Σίγουρα πάντως είναι κάτι που το αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ένα κορυφαίο γεγονός και η βασική λογική με την οποία και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων απευθύνθηκε στους δικηγορικούς συλλόγους του εφετείου της Θεσσαλίας, της Λαρίσης, είναι ότι ήθελαν με τον τρόπο αυτό να καταδείξουν την έμπρακτη συμπαράσταση και αλληλεγγύη σε μια περιοχή που επλήγει από τις πρόσφατες, από την πρόσφατη θεομηνία, από τις πλημμύρες, και με την παρουσία τους, γιατί θα είναι μια μαζική παρουσία, να τονώσουν και την τοπική οικονομία. Το συνέδριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Νοεμβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσει όλη την αφρόκρεμα του νομικού και δικαστικού κόσμου.